Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή βράδυ εδώ. Μιλάμε για δόμηση και οικονομία στη νέα τηλεόραση Κρήτης. www.neatv.gr, το νέο μας site, το ανανεωμένο μας site. Επίκαιρα άρθρα και ειδήσεις κάθε μέρα ανεβαίνουν σε real time. Επίσης, η εκπομπή μας αυτή τη στιγμή παίζει ζωντανά στο www.neatv.gr και σε επανάληψη κάθε Σαββάτο στις 5 η ώρα. Λοιπόν, στη σημερινή μας εκπομπή ήρθε η ώρα να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο. Θα μιλήσουμε για τους μηχανικούς, θα μιλήσουμε για την κρίση διαρκείας η οποία περνάει ο κλάδος. Και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ δύο μέλη από το καινούριο συμβούλιο του τμήματος Δυτικής Κρήτης του Επιμελητηρίου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ο πρόεδρος, ο κύριος Λευτέρης Κοπάλης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και η Γενική Γραμματέας, η κυρία Ανθή Βογιατζάκη. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, ξεκινάμε χαμόγελο. Έχει δουλειές δηλαδή. Αν έχει δουλειές. Ναι, ξεκινάμε χαμόγελο γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί χαμόγελο. Ελπίζουμε. Γιατί ελπίζουμε. Γιατί θεωρώ ότι είμαστε από τους λίγους κλάδους οι οποίοι ελπίζουμε. Αλλά τώρα ελπίζουμε σε κάτι το οποίο θα έρθει, σε κάτι που δεν θα έρθει. Θα το δούμε. Τουλάχιστον έχουμε μία τάση έτσι να προσπαθούμε να προσδοκούμε ανάσταση νεκρών. Νεκρών. Και ζωή την αιώνια. Νεκρών ακούω. Λοιπόν, κύριε Κοπάση, φίλε Λευτέρη, γιατί είμαστε έτσι γνωστοί καλά. Τι έχουμε η επόμενη μέρα. Ψηφίστηκαν τα μέτρα. Καταρχήν να πούμε, τι είναι αυτά τα μέτρα. Ναι, καλή ερώτηση, φίλε Πέτρο. Αυτό που διαπιστώνεται σε επίπεδο κεντρικού τεχνικού επιμελητηρίου, κεντρικά δηλαδή, και αντιπροσωπεύει την άποψη τη συνολική των τεχνικών της χώρας, είναι ότι χωρίς να υπάρξει καμία σοβαρή συζήτηση, χωρίς να δοθούν οι αναλογιστικές μελέτες όπως επιβάλλεται σχετικά με αυτό που θα ερχόταν για να ψηφιστεί και τελικά ψηφίστηκε την προηγούμενη Κυριακή, έχοντας στον αντίποδα μία αναλογιστική μελέτη που την παρήγαγε το ΤΕΕ, έγινε συζήτηση, ψηφίστηκε το ασφαλιστικό και είμαστε τώρα στην επόμενη μέρα χωρίς να ξέρουμε ούτε καν πώς θα εφαρμοστεί και ούτε πόσο επαχθείς θα είναι οι επιπτώσεις. Στην ουσία, η πιάτσα των μηχανικών είναι παγωμένη. Δηλαδή, στην ουσία δεν πίστευε ότι θα ψηφιστεί αυτό το πράγμα, γιατί ήταν κάτι που αν το διάβαζες πραγματικά, τον έκλεινε τον κλάδο. Έλεγες πάρ' τα κλειδιά, εγώ που γραφείο δεν έχω λόγο να έχω. Από την άλλη, τώρα ψηφίστηκε και τι, περιμένεις μυρολατρικά σαν κλάδος αυτό να εφαρμοστεί οι επόμενες κινήσεις και κεντρικά, γιατί μιλάμε ότι ήταν μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή κίνηση αυτή που κάνατε διαγραφή των μελών, αυτοί που ψήφισαν, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι πρακτικά αυτό δεν σήμαινε κάτι. Έτσι είναι. Ωραία. Να δούμε λίγο τις κινητοποιήσεις της επόμενης μέρας. Γιατί το ΤΕΕ βρίσκεται σε περίοδο κινητοποιήσεων ακόμα και σήμερα, παρά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Μέχρι αύριο είναι κατεβασμένα τα συστήματα, δεν κάνω λάθος. Δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να εκδοθούν άδειες οικοδομικές, δεν υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν έργα, γιατί δεν δουλεύουν οι αντίστοιχες επιτροπές όπως συμμετέχουν μηχανικοί. Υπάρχει μια προσπάθεια να ξαναμετρηθεί αυτή η δυνατότητα των μηχανικών να επαναφέρουν την κατάσταση στα προηγούμενα. Έχοντας συνέστηση και αντίληψη της ζημιάς που γίνεται στην εθνική οικονομία, για κάτι για το οποίο είναι προφανές ότι ευθύνεται αυτή η κυβέρνηση, η οποία δεν δίνει τη δυνατότητα της συζήτησης πριν ληφθούν οι αποφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, ψηφίστηκε. Πράγματι, η Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού Τεχνικού Επιμελητηρίου διαπίστωσε ότι υπάρχουν διοντολογικές παραβάσεις. Αυτό σημαίνει αυτόματα πειθαρχικό έλεγχο για όλους όσους το ψήφισαν. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μέρος της κοινής γνώμης που φαίνεται να το βλέπει μεγάλο σκεπτικισμό κατά πόσον δηλαδή συντεχνίες, ενδεχόμενα, μέσα στην Ελληνική Βουλή καθορίζουν το πώς θα ληφθούν αποφάσεις και γιατί. Είναι πάντως αποτέλεσμα ενός ανεξάρτητου οργάνου. Το Πειθαρχικό Όργανο Τεχνικού Επιμελητηρίου είναι ένα ξεχωριστό όργανο το οποίο έχει τους δικούς του κανόνες και σίγουρα υπάρχει μια διοντολογία και αφορά τους βουλευτές μηχανικούς, όχι τώρα που είναι βουλευτές και η γνώμη τους είναι
ως βουλευτές πιο σημαντικοί σε σχέση με το επάγγελμα, αλλά όταν θα ξαναγυρίσουν στο επάγγελμα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Να. Και νομίζω ότι. Όπως... Και το έχει ασκήσει με μεγάλη επιτυχία το επάγγελμα, ξέρω. Το έχει ασκήσει ποτέ του. Νομίζω πως όχι. Ναι. Ναι. Είναι κατ' επάγγελμα μόνο. Όχι κατ' επίφαση. Ωραία, με αυτά λοιπόν τα μέτρα είμαστε εν το μέσο, συνεχίζουμε να είμαστε ενός κινητοποιήσεων και ελπίζουμε να ξανατεθεί το θέμα του ασφαλιστικού γιατί πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα. Τώρα όταν θίγεται ένας κλάδος, βαθιά το πιστεύω προσωπικά αλλά νομίζω ότι είναι και κοινός τόπος, δεν αφορά... Το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο τον κλάδο των μηχανικών, μα αφορά γενικά έτσι. Την ανάπτυξη του τόπου στο βαθμό που την επηρεάζει ο συγκεκριμένος κλάδος, ο οποίος πράγματι συμμετέχει με πάρα πολλούς τρόπους και με πάρα πολλές μορφές σε αυτό που γίνεται αναπτυξιακά στον τόπο μας, στη χώρα μας. Κύριε Βογιατζάκη, δεν θεωρείτε ότι καταρχήν κανείς δεν έχει πει ότι αυτό το νέο νομοσχέδιο ήταν επιταγή της Τρόικα? Πράγματι. Δεν αναφέρθηκε πουθενά αυτό ότι μας ζήτησαν συγκεκριμένα αυτό το πράγμα. Όχι, και είναι απορίας άξιο πράγματι, γιατί οδηγηθήκαμε σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο το οποίο δημιουργεί τόσα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα του μηχανικού. Δηλαδή, όταν πληρώνοντας την ασφάλεια ένας μηχανικός ουσιαστικά έχει και την επαγγελματική του ιδιότητα, γιατί εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα στο δικό μας τον κλάδο. Εφόσον έχεις ασφάλεια, έχεις και δυνατότητα να ασκήσεις το επάγγελμά σου. Αλλιώς δεν έχεις τη δυνατότητα να βγάλεις μια οικοδομική άδεια και οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με την υπηρεσία δόμησης και με τις κατασκευές επίσης. Οπότε λοιπόν, μιλάμε για μια ευθεία επίθεση στον κλάδο από τη στιγμή που δεν υπήρχε συγκεκριμένη νόρμα, αν πούμε ότι ακολουθούμε νόρμες. Εσείς είστε ένα άτομο, σαν εμένα, σαν τον Λευτέρη, ηλικιακά είμαστε η γενιά η οποία συνδικαλιστικά και επαγγελματικά θα τραβήξει το κάρο τα επόμενα 15-20 χρόνια. Και έχετε το μικρόβιο κι εσείς να ασχολείστε με το συνδικαλισμό. Τον καλώς ευνοούμενο συνδικαλισμό. Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει μία κραυγαλαία παράκαμψη του συνδικαλιστικού κλάδου σε επίπεδο συζήτησης, σε επίπεδο προγραμματικής έτσι, διαβούλευσης με την κεντρική εξουσία, δεν θεωρείτε ότι στην ουσία ο ρόλος σας παρακάμφθηκε στο 100%? Φυσικά και το θεωρούμε. Αυτό όμως είναι μια γενικότερη αντιμετώπιση που έχει η κυβέρνηση για όλους τους φορείς. Πόσο μάλλον και ακόμα περισσότερο για το τεχνικό επιμελητήριο, το οποίο θεωρείται ότι είναι ο σύμβολος του κράτους σε όλα τα τεχνικά θέματα και κυρίως για τα αναπτυξιακά. Αν η ανάπτυξη της χώρας δεν υπάρχει δυνατότητα να προωθηθεί, δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα στην ουρία. Άρα μιλάμε για μια ευθεία βολή, όπως είπατε, κατευθείαν στους... Στους μηχανικούς, κύριε Κουπάση. Στη βασική ομάδα, που θα προωθήσει την παραγωγικότητα σε αυτή τη χώρα. Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πώς πέρασε αυτό από κάτω χωρίς να το πάρετε χαμπάρι? Δηλαδή πέρασε ένα ολόκληρο, μια προπαρασκευαστική κατάσταση τέτοια για τους μηχανικούς κάτω από τη μύτη ενός φορέα ο οποίος είναι μέσα στην αυλή της κυβέρνησης? Όχι, δεν θα λέγω ότι έγινε κάτω από τη μύτη. Καταρχήν να πω ότι να μην με συγκαταλέξετε στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Γιατί? Να ανεβάσω πολύ το μέσο όρο. Το δεύτερο είναι ότι, όπως ακριβώς λέει η Ανθή, πλήττεται μέσα από αυτή τη διαδικασία η παραγωγική δομή της χώρας, μέσα από τον κλάδο των μηχανικών και όχι μόνο. Αλλά ας το κρατήσουμε λίγο εδώ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή διαδικασία, ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα σε σχέση με το ασφαλιστικό, είναι ευρύτερα πολιτικό. Δεν αφορά μόνο τον κλάδο των μηχανικών και εγώ θεωρώ ότι ενδεχόμενα πλήττει γενικότερα την κοινωνία, αλλά σε αυτή τη φάση θα έλεγα ότι πρέπει να το περιορίσουμε στα δικά μας δεδομένα, γιατί εκφράζουμε το τεχνικό επιμελητήριο. Λέμε λοιπόν πραγματικά ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε αυτό το ίδιο το τεχνικό επιμελητήριο σε σχέση. Όπως ακριβώς είπε η Ανθή, ότι το ΤΣΜΕΔΕ δεν ασφάλιζε, δεν ήταν απλώς ένας ασφαλιστικός φορέας, αλλά είχε να κάνει
με την ανάγκη του μηχανικού να ενταχθεί στο τεχνικό επιμελητήριο, να δώσει εξετάσεις και να πάρει τον τίτλο του μηχανικού για την άδειά της επαγγέλματος δηλαδή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει στο επόμενο διάστημα. Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Αυτό είναι πρόβλημα τώρα. Και αρχίζουν λοιπόν. Και από τη στιγμή που αφομοιώνεται το ΤΣΜΕΔΕ με τα άλλα ταμεία, πάβει να ισχύει, στην ουσία χάνει και το ρόλο του. Αρχίζουν λοιπόν να μπαίνουν ερωτηματικά για αυτήν καθεαυτήν, για αυτόν καθεαυτόν το ρόλο του τεχνικού επιμελητηρίου, που όπως υπόθηκε και το ξέρουμε κι όλοι, είναι σύμβολος της κυβέρνησης και της πολιτείας για πολλά και σημαντικά θέματα. Το τραγικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου είναι από τους κατεξοχήν αγωνιστές ενάντια στο επιμελητήριο. Ο Χρήστος ο Σπύρτζης δηλαδή. Είναι φοβερό πως πέρασε αυτό, ναι. Και τώρα δεν ήταν στα ξαφνικά. Υπήρξε ο χρόνος ο οποίος ξοδεύτηκε όχι για να γίνει μια επικοδομητική συζήτηση και να διαφανεί τι θα μπορούσε να γίνει. Ήταν ένα ξεπούλημα ουσιαστικά των συμφερόντων των μηχανικών. Αλλά δεν θα ήθελα να το τοποθετήσω αυτή τη συντεχνιακή βάση όσο του τεχνικού επιμελητηρίου και του τεχνικού κόσμου της χώρας. Ας το κρατήσουμε. Είμαστε μέσω κινητοποιήσεων, ξαναλέω. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω γιατί υπάρχει αυτή η πάσα. Δεν έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε. Δόθηκε μια συνέντευξη τύπου παραμονή της ψήφισης του νομοσχεδίου αυτού που πλέον είναι νόμος. Και συμμετείχαν όχι μόνο το τεχνικό επιμελητήριο, αλλά ήταν παντεχνική και οι κλαδικοί σύλλογοι και ήταν ομόφωνοι και οι εργολήπτες. Νομίζω δηλαδή ότι όλος ο τεχνικός κλάδος το συμμερίζεται και το αντιλαμβάνεται ακριβώς με την ίδια λογική ότι πλήττεται ένας κλάδος και αυτό δεν έχει την επίπτωση μόνο σε αυτά τα ίδια τα μέλη, μόνο, αλλά στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Ένα από τα θέματα τα οποία εγώ θέτω πάντα στους καλεσμένους μου, οι οποίοι έρχονται από το συνδικαλιστικό μετερίζει, και ίσως και αυτός είναι και ο λόγος που όσοι είναι καλεσμένοι εδώ είναι άνθρωποι που πραγματικά πιστεύουν στον υγιή συνδικαλισμό, γιατί έχω φιλοξενήσει και άνθρωπους οι οποίοι είναι συνδικαλισταράδες από επάγγελμα και μου έχουν μείνει αξέχαστες οι εκπομπές αυτές. Είναι ότι θεωρώ, αγαπημένη μου παρέα, ότι ο συνδικαλισμός πλέον με τη μορφή την οποία υπήρχε τα τελευταία 20 χρόνια έχει τελειώσει. Εντάξει, είναι προφανές. Έχει τελειώσει. Εφόσον δεν λειτουργεί, σίγουρα έχει τελειώσει. Πρέπει να δούμε μια άλλη. Η επόμενη σελίδα. Μια άλλη μέρα. Μπράβο. Η επόμενη σελίδα των συνδικαλιστικών πλέον παρατάξεων θα πρέπει να είναι καθαρά με γνώμονα το εργασιακό και τη βιωσιμότητα σαν κλάδος. Και πολύ χαίρομαι που άκουσα από σένα τη λέξη βιωσιμότητα 10 φορές, ότι πρέπει να δούμε πώς θα ζήσουμε, παρά ποια σημαία θα σηκώσουμε και ποιο μετερίζει θα κρατήσουμε. Έτσι, είναι πολιτικό. Γιατί αυτό το πράγμα μας έφερε σε αυτή την κατάσταση και γιατί αυτό το πράγμα, αυτή που είναι τώρα, είναι οι αρχιερείς αυτού του πράγματος. Γιατί είναι άνθρωποι, εντάξει, εγώ το λέω, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν. Εγώ το λέω. Και δεν είναι ντροπή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν. Όταν εγώ βλέπω τον υπουργό των υποδομών μου αυτή τη στιγμή να είναι πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ και επί των ημερών του να μπαίνει υπογραφή για το κλείσιμο του επαγγέλματος του μηχανικού, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, εδώ σταματάμε. Εκεί είμαστε. Εδώ σταματάμε. Εντάξει, ελπίζουμε ότι και λόγω των κινητοποιήσεων που συνεχίζονται, ότι μπορούμε να δούμε λίγο μακρύτερα και να πούμε λίγο και το δικό μας σχεδιασμό και σε τοπικό επίπεδο και γενικότερα για αυτό που θα ενισχύσει τα ταμεία και είναι η ανάπτυξη. Γιατί το ασφαλιστικό σίγουρα ήταν μια τραγική εξέλιξη των πραγμάτων. Το φορολογικό επίσης φαίνεται ότι θα είναι επαχθές και επαχθέστερο. Εκεί θέλω να μείνω. Γιατί έχουμε μιλήσει αλλά πολύ για το ασφαλιστικό. Να ανοίξουμε και λίγο την πίτα. Αν δεν υπάρξει μεγάλωμα της δραστηριότητας, της συγκεκριμένης, της αναπτυξιακής για τη χώρα μας, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα βουλιάξουμε όλοι, θα πέσει και κάτω από τα πόδια μας. Το επόμενο θέμα με το φορολογικό είναι το φλέγον θέμα το οποίο θα σκάσει στις τσέπες μας στην ουσία μετά από κανένα εξάμηνο, μετά από κανένα χρόνο που θα πρέπει να πηγαίνουμε από το λογιστή και θα πρέπει να το εξηγούμε γιατί δεν είμαστε ελέφαντες. Δηλαδή θα πρέπει να δίνουμε όλοι μάχη πραγματική με τα τιμολόγια και καλά. Όσοι συνάδελφοι είναι στον κατασκευαστικό κλάδο, μπορείς να πεις ότι μπορούν να είναι λίγο ευέλικτοι και να παίξουν με τα έξοδα μείον έσοδα. Οι συνάδελφοι μελετητές, οι οποίοι εκπονούν μελέτες,
κόβουν τιμολόγιο και έχουν ένα γραφείο οι άνθρωποι. Τι άλλο να έχουν. Τι έξοδα θα πρέπει να δείξουν, ούτως ώστε να μην φορολογηθούν με το 80%. Κύριε Βογιατσάκη, πείτε. Να ρωτήσετε πρώτα αν πλέον υπάρχουν μελέτες να γίνονται. Εντάξει, οι όποιοι μελέτες, συνάδελφοι, είναι τραγικό. Είναι... Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν. Μιλάμε τώρα για μια φορολόγηση η οποία θα πάει περίπου στο 38% και κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Συμπεριλαμβανομένου το κόστος που θα έχει ένας μηχανικός με το ασφαλιστικό του, μιλάμε για σχεδόν ένα 70%. Ναι, γύρω στο 78% πάει τώρα. Ακριβώς. Με τα τωρινά δεδομένα. Δηλαδή είστε ένας μελετητής ο οποίος παλεύεται να πάρετε ένα έργο, σου λέω εγώ, για ένα Δήμο. Καταλαβαίνετε ότι μια σε αυτή μελέτη. Την περίπτωση η φοροδιαφυγή φυσικά θα είναι το εκεί που θα οδηγηθούν πάρα πολύ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αλλά υπάρχουν κάποιες μελέτες και κάποιοι συνάδελφοι που έχουν να κάνουν με οργανισμούς. Με το δημόσιο. Με ΕΣΠΑ, με το δημόσιο, που πρέπει να το κόψεις. Που πρέπει να το... Μιλάμε τώρα, εμείς τώρα μεταξύ μας μιλάμε και λέμε πρέπει να το κόψεις. Φανταστείτε που έχουμε φτάσει. Να λέμε δημόσια. Δεν συμφέρει πλέον σε πολλές περιπτώσεις πράγματι να συνεργαστείς με το δημόσιο και να αναλάβεις κάποιες μελέτες. Και αναπτυξιακός πλέον. Προχθές μιλούσαμε με έναν πελάτη, κύριε Κοπάση, που είναι να μπει στον αναπτυξιακό για να του κάνουμε μια μεγάλη επένδυση σε ένα πολύ ωραίο μέρος των Χανίων και μου είπε, Πέτρο, δεν πρόκειται να μπω στον αναπτυξιακό νόμο, γιατί όπως τα πάρω. Σε βάθος 3 χρόνων πρέπει να δώσω το 110% αυτών που θα πάρω. Έτσι. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μπω. Θα προσπαθήσω με άλλους τρόπους να το κάνω. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα θα οδηγήσει όλο τον κόσμο στο ή να μην κόβει τίποτα ή αυτούς που κακομύριδες θα κόψουνε να δουλέψουν άλλα χρόνια και να κλείσουν. Πραγματικά δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς είναι το σκεπτικό της όλης ιστορίας, είτε αυτό λέγεται φορολογικό είτε ασφαλιστικό. Ειδικά στη δική μας περίπτωση, είμαστε η ομάδα η οποία πλήττεται περισσότερο και κατά συνέπεια και πολλές άλλες ομάδες μετά από εμάς. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί είναι αυτοί οι οποίοι πλήττονται κατά βάση. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι μηχανικοί, οι οποίοι. Οι μισθωτοί. Νομίζω ότι θα το επομισθούν περισσότερο οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Έχουμε μείνει σε αυτό γιατί στην ουσία το πακέτο όλο είναι στοχευμένο για τους ελεύθερους. Ναι. Είναι στοχευμένο. Μπορεί οι έμεσοι φόροι να καταδυναστεύουν το εισόδημα των συναδέλφων μισθωτών, αλλά είναι εντελώς στοχευμένο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και ίσως έχουμε ρίξει το βάρος μας εκεί και γι' αυτό και θεωρώ και σαν νέα διοίκηση ότι πρέπει να σπρώξουμε πράγματα προς τα εκεί. Να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να ξεκινήσουμε αμέσως μετά λέγοντας ότι είμαστε εδώ ως μηχανικοί όχι για να διαπιστώνουμε τα προβλήματα αλλά για να βρίσκουμε λύσεις. Έτσι, οπότε έτσι. Να περάσουμε λίγο στην επόμενη μέρα. Λοιπόν, μιλάμε λοιπόν με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης, τον κύριο Κοπάση, και την Γενική Γραμματέα, την κυρία Βογιατζάκη Ανθή. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για το όραμα της νέας διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας εδώ, Παρασκευή βράδυ, στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης. Μιλάμε για δόμηση και οικονομία. Απόψε συζητάμε για τα προβλήματα του κλάδου των μηχανικών. Καλεσμένοι μας ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, ο κύριος Λευτέρης Κοπάς, και η Γενική Γραμματέας, η κυρία Ανθή Βογιατζάκη. Λοιπόν, μιλήσαμε για τα προβλήματα με το ασφαλιστικό, μιλήσαμε για το φορολογικό. Να πάμε στις δράσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου στη Δυτική Κρήτη. Είστε μια νέα διοίκηση. Αποπνέετε φρεσκάδα, είστε άνθρωποι της πιάτσας, πολύ σημαντικό, δεν είστε αποστηρωμένοι που να είστε εκτός πραγματικότητας, είστε άνθρωποι οι οποίοι είστε καθημερινά στα προβλήματα των συναδέλφων. Οπότε, να ξεκινήσουμε από πού, από τον κύριο Κοπάση. Λοιπόν, να κάνω εγώ μια γρήγορη σκιαγράφηση και να μας πει περισσότερα η Ανθή Βογιατζάκη, που έχει μια πολύ καλή αίσθηση των πραγμάτων. Συνολικά, να πω ξανά, μια και ξεκινάει ένα δεύτερο μέρος, ότι οι μηχανικοί βρίσκονται μέσω κινητοποιήσεων, παρότι ψηφίστηκε το ασφαλιστικό. Οπότε συνεχίζουμε. Το ασφαλιστικό συνεχίζουμε μέχρι την Παρασκευή τουλάχιστον και περιμένουμε να δούμε τι κινητοποιήσει θα αποφασίσει η Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Πράγματι, απασχολεί και τη νέα διοίκηση, αλλά σε συνέχεια τη προηγούμενη, του Γιάννη Στρογγυλού, του Προκαλάκη, του και όλη τη ομάδα, τέλο πάντων, τη Σοφία τη Λύκου.
στην ίδια κατεύθυνση μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο δράσης από τότε. Προσπαθούμε όμως να ξυπνήσουμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και με την συγκυρία τη σημερινή, που σημαίνει ότι ένα νέο κοινοτικό πλαίσιο ξεκινάει, το ΣΕΣ. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε τις ευκαιρίες και όχι μόνο. Δεν θα ήθελα να το περιορίσουμε σε αυτό. Υπάρχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης και από το Juncker και από άλλες πηγές ενδεχόμενα ή από τον αναπτυξιακό νόμο για πιο μικρά πράγματα. Άρα, θα τρέξει, θεωρείτε? Θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει. Θα τρέξει. Και αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δηλαδή, ναι. Εδώ να κλάψουμε μαζί πάλι γιατί δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, γιατί έτσι είναι. Περί αυτού πρόκειται. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να διακοπεί καμιά διαδικασία, έπρεπε όλα να γίνονται. Αυτό θα σας ρώταγα τώρα. Θα το πούμε λίγο παρακάτω. Να μείνω εγώ λοιπόν ξανά στο ότι έχουμε ένα περίγραμμα και μας ενδιαφέρει μέσα από ένα πτυξιακό συνέδριο το οποίο το συζητάμε ήδη με τον Γιάννη τον Μαργαρόνη και τον Παντελή τον Πετσετάκη, τα διεπιμελητηριακό δηλαδή. Εξαιρετική ιδέα. Στους τομείς που ο καθένας ασχολείται με έμφαση και έχει να κάνει με τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε σχέση με τον πρωτογενή, τον δευτερογενή τομέα, την εξωστρέφεια ή την τεχνολογία. Έχει να κάνει με τους στρατηγικούς σχεδιασμούς στο χώρο ταξικό, που είναι ουσιαστικά οι παθογένειες, γιατί καθυστερούν πολλά πράγματα να γίνουν. Γραφειοκρατία, διαφθορά, διαχειριστικό υδάτων, σκουπιδιών, υγρών, αποβλήτων κτλ. Όπως επίσης και με τις υποδομές, για να πω εδώ τον τραγικό ρόλο που έχει παίξει το Υπουργείο Υποδομών στην Κρήτη. Το ξέρω και σε συνέχεια άλλων ρόλων. Εσείς έχετε και άλλες δράσεις, ναι. Και συνεχίζει να είναι. Δεν αλλάζει. Θα έπρεπε όμως. Η νόρμα δεν αλλάζει. Εγώ εκεί θα πω ότι, και να μείνω σε αυτό, ότι είμαστε εν ώψη μιας δυναμικής έτσι, αποτύπωσης αυτής της πραγματικότητας, την οποία θα προσπαθήσουμε να τη συνδυάσουμε με συγκεκριμένες προτάσεις, με ένα οδικό χάρτη δηλαδή για το κάθε ένα από αυτά τα θέματα που μόλις προανέφερα. Ήδη η Ανθή Βογιατζάκη δουλεύει αρκετούς τομείς από αυτούς, άσχετα με το πώς σχηματοποιούνται ουσιαστικά, και έχει τη γνώση σε πάρα πολλούς, οπότε... Μιλάμε λοιπόν για μια ολική επανεκκίνηση θεμάτων, τα οποία θα προσδιοριστούν και θα ξαναδοθούν με συγκεκριμένο τρόπο ξανά στην κοινωνία. Πείτε μας γι' αυτά. Εκτός από την επανεκκίνηση, σίγουρα έχουμε και μια συνέχεια κάποιων προηγούμενων δράσεων. Έχουμε μιλήσει με τους Δήμους στο νομό Χανίων. Πιο συγκεκριμένα έχουμε μιλήσει με το Δήμο Χανίων και το Δήμο Πλατανιά, και με το Δήμο Χανίων έχουμε συνέχεια μιας προγραμματικής σύμβασης η οποία είναι σε σχετικά τελικό στάδιο προς υπογραφή, αναμένουμε δηλαδή την υπογραφή της. Τέλειο. Η οποία περιλαμβάνει μια καταγραφή όλων των δημόσιων αρκετών μάλλον δημόσιων κτηρίων στην περιφέρεια, στο Δήμο Χανίων, από μηχανικούς του ΤΕΕ, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να γίνει μια ρύθμιση αυθαιρέτων σύμφωνα με τον νόμο 4178, και να μπορέσουμε στη συνέχεια να μπορέσει ο Δήμος να τα βάλει σε διάφορα προγράμματα που αναπτυξιακά. Δημοτικά κτίρια, λέτε, έτσι, δημοτικά κτίρια. Δημόσια κτίρια. Δημόσια κτίρια. Ναι, τα οποία περιλαμβάνουν από σχολεία μέχρι αθλητικές εγκαταστάσεις, μέχρι διοικητικά κτίρια. Επίσης, έχουμε μιλήσει με το Δήμο Πλατανιά, που θα κάνουμε κάτι παρόμοιο και εκεί πέρα. Θα καταγράψει βέβαια ο ίδιος ο Δήμος τα δημόσια κτίρια εκεί πέρα, και στην συνέχεια θα πάρουμε εμείς μια λίστα από εκεί πέρα για να μπορέσουμε να κάνουμε την ίδια επεξεργασία. Τακτοποίηση, δηλαδή εντός εισαγωγικών νομιμοποίηση των δημόσιων κτιρίων. Θέλει λεφτά αυτό, βέβαια, έτσι. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαδικασία. Αν είναι κρατικό κτίριο, έχει τα ίδια πρόστιμα. Δεν έχει καθόλου πρόστιμα. Α, δεν έχει πρόστιμα. Όχι, δεν έχει καθόλου πρόστιμα. Δεν το ξέρω αυτό. Η διαδικασία επίσης είναι μικρότερη για εμάς τους μηχανικούς. Ναι. Αλλά έχει και αυτό μια διαδικασία, και ναι, πρέπει να προσδιορίσουμε και ποια από όλα τα δημόσια κτίρια θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Να πάτε και σε εκκλησίες. Γιατί σίγουρα και το κόστος, επειδή... Να πάτε και σε εκκλησίες. Να πάτε και σε εκκλησίες. Εκεί είναι άλλο καθεστώς, αλλά και εκεί είναι καλά. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Σεβασμιότατος θα είναι απόλυτα θετικός σε μια συζήτηση.
Απόλυτα θετικός. Εγώ ρίχνω μια ιδέα. Ρίχνω μια ιδέα να ξέρετε ότι είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ευφυής. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή που έχουμε ένα τέτοιο αρχηγό της ιεροσύνης μας εδώ πέρα. Είναι θετικό σε όλα. Είναι καμία... δεν το είχαμε σκεφτεί, είναι αλήθεια. Μας δίνετε ιδέες. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και κάτι άλλο σημαντικό με το Δήμο Πλατανιά που είναι προς συζήτηση είναι να δω, κάνουμε μια πρόταση για το αεροδρόμιο του Μάλεμε και το στρατόπεδο. Καθώς και κάποιον... Το πρόλαβε ο Καμένος αυτό. Ο ίδιος ο Καμένος μας ζητάει όμως μια πρόταση, ζητάει μια πρόταση από εμάς. Δηλαδή διεκδικείται από το Δήμο Χανίων, παρόλα όσα έχει πει ο κύριος Καμένος, και ζητάει την τεχνική συμβουλή του ΤΕΔ Δυτικής Κρήτης για να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα αντιταχθεί σε ό,τι έχει προτείνει ο κύριος Υπουργός. ΒΟΑΚ νομίζω ότι είναι υπεύθυνος αρκετά. Ωραία, ο κύριος Κοπάσης να μιλήσει γι' αυτό. Να πούμε για τις υποδομές λοιπόν έτσι μονολεκτικά ότι υπάρχει ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη άμεσα να ξαναξυπνήσει η διεκδίκηση σε σχέση με τη χρηματοδότηση του δρόμου. Στο καινούργιο αναπτυξιακό μπορεί να μπει αυτό μέσα? Στο νέο ΣΕΣ, στο νέο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης, θα μπορούσαν να συνεχιστούν τα δημόσια έργα που ήδη έχουν ενταχθεί, συνεχίζουν δηλαδή από το προηγούμενο, ναι. Το Γούνες Ευσόνησος, το Μουρνιές Γογονή, υπάρχουν δηλαδή μια σειρά από έργα τα οποία είναι σε συνέχεια του παλιού. Εντάξει, εξελίσσονται, έχουν τους δικούς τους ρυθμούς, αλήθεια είναι, και αυτό είναι πρόβλημα, δεν λειτουργεί το σύστημα, αλλά υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάγκη. Μεγαλύτερη ανάγκη είναι ότι η Κρήτη θα είναι σε μερικά χρόνια δακτυλοδεικτούμενη για αυτό που δεν έχει. Σε λίγο καιρό δηλαδή όλη η χώρα θα έχει δρόμους. Πριν από 5 χρόνια δεν ίσχυε το ίδιο, ξέρετε. Ήταν υποκατασκευή πολλά, ήταν πολλές υποσχέσεις, θα γίνει, δεν θα γίνει κτλ. Γίνονταν έργα, δεν ήταν τίποτα τελειωμένο. Σε λίγο καιρό θα υπάρχουν παντού δρόμοι εκτός από εδώ. Και εν μέσω μιας αδικίας, μεγάλης αδικίας, η μεγάλη αδικία η οποία έχει εκφραστεί πολλές φορές και έχει υποθεί και από πολλούς και με πολλούς ρόλους, είναι ότι στην πράξη η Κρήτη στερείται σιδηροδρομικού δικτύου, δικτύου δηλαδή σταθερής τροχιάς, όπως έχει η υπόλοιπη χώρα, που έχουν την αντίστοιχη απορροφητικότητα σε πόρους. Δεν έχει τραμ, δεν έχει δημόσιες συγκοινωνίες που είναι επιδοτούμενες. Οπότε ανταποδοτικά θα έπρεπε να έχει γίνει ένας δρόμος, θέλετε να μου πείτε. Οπότε ανταποδοτικά ενισχύεται ακόμα περισσότερο η ανάγκη να διεκδικηθεί κάτι τέτοιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι η άφεση αμαρτιών ή, εν πάση περιπτώσει, η απαλλαγή πέρσι το καλοκαίρι από τις δωρεάν, από το εισιτήριο των αστικών συγκοινωνιών που ήταν απόφαση του Υπουργού Υποδομών, του Χρήστου Σπίρτζη, πρώην Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Λέγεται έτσι για να το... Ναι, το λέω για να το επιδώσω και ο ίδιος. Κόστησε γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, μια εβδομάδα υπόθεση, για να καταλάβει κανείς τα μεγέθη. Το τι σημαίνει δηλαδή να κατασπαταλώνται χρήματα εκεί που δεν πρέπει και να στερούνται πόροι από εκεί που χρειάζεται να διατεθούν. Φυσικά η ανάγκη με τις υποδομές δεν τελειώνει με αυτό, έχουμε να κάνουμε και με άλλα. Η αλήθεια είναι ότι κοροϊδεύαμε για πολλά χρόνια τον κόμβο του Ρεθύμνου στο Αμάρι, ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Λοιπόν, ο κόμβος Γογονή Μουρνιές θα είναι σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτός πραγματικά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ωραία, ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι έτσι. Είναι ένα μικρό σχετικά έργο. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι, δεν είναι ένα τιτάνιο έργο. Η αλήθεια είναι πάντως. Τέσσερις κόμβους έχουν φτιαχτεί παρόμοιοι στο Ηράκλειο. Έτσι είναι, έτσι. Τριπλάσιοι. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει μια παθογένεια γενικά με τα δημόσια έργα και τον τρόπο της υλοποίησής τους που έχει να κάνει με απαλωτριώσεις, με επαχθείς διαδικασίες δηλαδή. Ό,τι έχει να κάνει με αρχαία απαλωτριώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραχθεί. Εντάξει, θα ζητηθεί μια μεγαλύτερη προσήλωση στην ανάγκη και νομίζω ότι θα έχει τύχει. Μια που σε έχω εδώ να σκαλίσω κάτι το οποίο πονάει πολύ κόσμο. Γιατί δεν κάθεστε στο τραπέζι σαν τεχνικό επιμελητήριο και με την αρχαιολογία να δοθεί επί συνόλου μια λύση για την πόλη? Το λέω με πόνο καρδιάς αυτό, ειλικρινά. Έτσι και το καταλαβαίνεις και εσύ και εσύ, Ανθή, ότι είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για την πόλη των Χανίων. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν με την αρχαιολογία και είχαμε και κάποια αποτελέσματα, δηλαδή συντάξαμε κάποιους πίνακες οι οποίοι βοηθήσανε σε κάποιες καταστάσεις, ειδικά όταν έγινε η συνένωση των τριών τμήματων αρχαιολογίας. Αλλά
Να το πω λίγο απλά, έχουν λίγο για το... εκεί υπάρχει λίγο άλλος θεός. Μιλάμε για ένα τεράστιο τροχοπέδι. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει πολύ σημαντικό πρόβλημα. Είναι ένα από τα πολλά δυστυχώς. Εγώ θα έλεγα ότι σε σχέση με την αρχαιολογία δεν μπορεί κανείς να μην διαπιστώσει την ανάγκη, αν το δει με αυτό το πρίσμα, το ότι κάποια στιγμή που γίνεται ένα έργο, αντίστοιχα αποκαλύπτονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν μνημειώδες ενδιαφέρον ενδεχόμενα και αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψει κανείς. Από την άλλη μεριά, το ότι δεν υπάρχουν πόροι ή ότι αυτή από μόνη της είναι μια δύσκολη διαδικασία, ταλαιπωρεί αφάνταστα την ολοκλήρωση των έργων και την ανάγκη του να γίνονται για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει ισορροπία και να βρει κανείς τους νεκρούς χρόνους, τους οποίους πρέπει να τους αντιμετωπίσει. Πάντα υπάρχουν νεκροί χρόνοι, πάντα υπάρχει βελτιστοποίηση σε όλα τα συστήματα. Αξίζει λοιπόν τον κόπο, όχι σε αντιπαράθεση, αλλά από κοινού, ακριβώς έτσι όπως το έβαλες, Πέτρο. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή είναι η λογική. Να βελτιστοποιήσει κανείς λίγο τον τρόπο που γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, για να καταφέρνει να μην χάνει προθεσμίες και να καθυστερεί έργα τα οποία είναι... Έτσι ακριβώς. Το ίδιο βέβαια, το ίδιο, γιατί σε θεωρώ ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάτσει στην καρέκλα αυτή για να κάνει δουλειά. Εγώ από το λίγο που σε ξέρω θεωρώ ότι αν κάπου θεωρείς ότι δεν βγάζεις δουλειά, δεν έχεις λόγο να πας. Και θεωρώ ότι έκατσες εκεί για να κάνεις δουλειά. Κοκκινίζω τώρα, έχεις ζεύτερο. το ίδιο επίσης θεωρώ ότι πρέπει να γίνει με όλες τις υπηρεσίες. Γενικά, τις τεχνικές υπηρεσίες έχοντας να κάνουν από πολεοδομία μέχρι οποιαδήποτε τεχνική υπηρεσία που έχουν να κάνουν με συναδέλφους και με εγκρίσεις. Με την πολεοδομία το κάνανε προθέσανθη. Ναι. Αλλά να πούμε ότι εδώ πέρα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών. Ενώ ταυτόχρονα ο όγκος της εργασίας είναι αρκετά μεγάλο. Λέω εγώ τώρα, δεν μπορεί να υπάρξει ένα πρόγραμμα συνεργασίας πολεοδομιών του Δήμου με μηχανικούς από το τεχνικό επιμελητήριο, με συμβάσεις εξάμηνων χρόνου έργου στον τομέα μελετών, ούτως ώστε να μπορέσει να απεμπλακεί λίγο το σύστημα. Λέω εγώ. Είναι τόσο δύσκολο Ωραία, αυτό να γίνει. Να πούμε γι' αυτό ότι έγινε πράγματι μια συζήτηση σε συνέχεια προηγούμενων συζητήσεων που είχαν γίνει και παλιότερα. Εγώ δεν συμμετείχα, νομίζω ότι συμμετείχες εσύ. Αλλά έγινε και μια τελευταία. Δυστυχώς στο μεταξύ έφυγε ο Φραγκεδάκης, ήρθε ο κ. Μαράκης, νομίζω ότι είναι και οι δύο καθόλου αξιόλογοι και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το αντικείμενό τους. Το ζητούμενο είναι, εν πάση περιπτώσει, να μπουν και νέες τεχνολογίες σε αυτό το πράγμα. Το ζητάει το ίδιο. Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο δηλαδή, ακόμα το περιμένουμε. Νομίζω ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν και πώς θα λειτουργήσουν. Μαζί με πιο αντικειμενικά πράγματα, πού θα στεγάζεται το αρχείο, σε χώρους και τέτοια. Και με την υποστελέχωση που ακριβώς το διαπιστώνουν όλοι, αν θα μπορέσει αντίστοιχα αυτό το κομμάτι με τις νέες τεχνολογίες να βοηθήσει. Να αποσυμφορήσει λίγο την κατάσταση. Ναι. Τώρα, την εθελοντική προσφορά μηχανικών σε αυτό το πράγμα δεν την έχουμε εξετάσει. Νομίζω ότι έχει και αντικειμενικές δυσκολίες, ίσως και νομικές. Υπάρχει πάντως ανάγκη από ιδέες. Δηλαδή... Όχι, ναι, και σε τομέα μελετών, ελέγχων. Μπορούν να στελεχώσουν τμήματα της πολεοδομίας, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με εγκρίσεις, αλλά έχουν να κάνουν με δουλειές, οι οποίες καθυστερούν τους ήδη υπάρχοντες υπαλλήλους, με καταλάβατε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να. Ναι, όχι, εγώ το συζητάω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Με την πολεοδομία ισχύει το εξής παράδοξο, ότι παρότι έχει πέσει πάρα πολύ η δουλειά. Θα σε ρώτησα και πριν να μου πεις τι γίνεται στην πιάτσα. Πώς βγάζανε 7 ελεγκτές μηχανικοί 2.000 άδειες το χρόνο και τώρα 3 ελεγκτές μηχανικοί δεν μπορούν να βγάλουν 100 άδειες το χρόνο. Εντάξει, έχουν πέσει λοιπόν τραγικά οι άδειες, είναι πολύ λίγη δουλειά. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει επαχθής έως επαχθέστατη η διαδικασία. Πολυνομία η δουλειά αλλάζει ο χάρτης κάθε μέρα και αυτό αντί να βοηθάει δυσκολεύει τα πράγματα. Mm. Δηλαδή, είναι μια από τις κλασικές παθογένειες σε αυτή τη χώρα που δεν έχει αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα και που, εν πάση περιπτώσει, φιλοδοξούμε να έχουμε προτάσεις και σε αυτό και για να μην κλαίμε. Δηλαδή, το χυμένο γάλα. Πες μου. Να αναφέρω σε αυτό ότι ενώ είναι έτοιμο εδώ και περίπου ένα χρόνο η ηλεκτρονική κατάθεση οικοδομικών αδειών, το ηλεκτρονικό. Το οποίο θα μας έσωνε εμάς. Το οποίο θα διευκόλυνε αρκετά πράγματα. Δώσε μας την ευθύνη και έλα έλεγξέ με. Δυστυχώς το Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει στη λειτουργία του. Μάλιστα. Οι επόμενες μέρες, οι επόμενοι μήνες, τι λένε.
για το ΤΕ Δυτικής Κρήτης. Κάποιες δράσεις το καλοκαίρι. Είμαστε σε μια έτσι, αρκετά μεγάλη κινητικότητα. Υπάρχει δηλαδή μια καθημερινότητα που δεν είναι αμεληταία και υπάρχει και ένας σχεδιασμός τόσο σε διμερή πράγματα όπως αυτά που μας είπε η Ανθή πριν από λίγο με τους Δήμους που... Και μετά άλλα επιμελητήρια είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό. Για να καταλήξω σε αυτό, στο ότι αν θα προσθέσουμε κάτι σημαντικό σε αυτό που συμβαίνει σήμερα και στα προβλήματα τα καθημερινά, για να δώσουμε και μια όθεση, πας και ξεφύγουμε από αυτό, για να μεγαλώσει η πίτα, να υπάρξει μια μεγαλύτερη δραστηριότητα, να συζητήσουμε τα σημαντικά θέματα και να μην είμαστε δογματικοί και ιδεολειπτικοί απέναντί τους, να βάλουμε δηλαδή στο τραπέζι όλες τις παραμέτρους της ανάπτυξης, πρέπει να δούμε άμεσα, και αυτό θα το κάνουμε, και να αποτυπώσουμε τον ειδικό χάρτη για να συμβούν όλα αυτά που λέμε. Δουλεύουμε γι' αυτό. Υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάγκη ενεργοποίησης των συναδέλφων μηχανικών που και μέσα από την ευκαιρία που έχουμε σήμερα εδώ... Έχει τα προβλήματά του ο καθένας, αλλά... Να το πούμε σαν πρόβλημα και να πούμε επίσης ότι θα απευθυνθούμε. Σε όλους μαζί και σε έναν χωριστά ανάλογα με την ειδικότητά του, ήδη σήμερα το πρωί, το κάναμε με μια ομάδα εργασίας, με τον Κανατάκη τον Ηλία, τον Βεργεράκη για τη μελέτη του κτηρίου του ΤΕΕ και τον Μαρματάκη τον Αντώνη, τον Γιώργο τον Βερβεδάκη, για την μελέτη της αποκατάστασης του κτηρίου του ΤΕΕ, για να έχουμε και κάτι συμβολικό που σηματοδοτεί κάτι και μέσα στην πόλη και σε σχέση με τους μηχανικούς. Υπάρχει πάντως μια καθημερινή δραστηριότητα στοχευμένη και νομίζω ότι σύντομα έχουμε... και συνεχίζουμε, να το πω και αυτό. Αυτά που αναφέρθηκαν περιπλανωτικά συμβάσεων είναι η συνέχεια μιας δραστηριότητας στην οποία την έχουμε πολύ ψηλά στις προτεραιότητες μας και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ευοδοθούν οι στόχοι της και να έχουμε αποτελέσματα. Και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε αυτή την υπογραφή της πραγματικής σύμβασης που αναφέρθηκε. Την αναμένουμε γιατί και θα δώσει δουλειά στους μηχανικούς μέσω του ΤΕΕ, αλλά και θα είναι προς όφελος της ίδιας της πολιτείας και των πολιτών. Θα γίνει την Τετάρτη και φεύγοντας από εδώ θα πάμε στο μελητήριο που έχουμε και διοικούσα για να συζητήσουμε τον τρόπο που θα οργανωθεί όλη αυτή η προσπάθεια για να είναι αποτελεσματική. Όσο αφορά το κτίριό μας, το οποίο χρήζει για την στατικής ενίσχυσης, ναι, βλέπετε ότι όπως όλα καταραίουν, όπως καταραίει το επάγγελμα του μηχανικού, έτσι καταραίει και το κτίριό μας. Όλα συζητήσετε. Αλλά δεν θα το καταδαφίσετε. Είμαστε ειδικοί στην ενίσχυση, οπότε... Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να μείνουμε σε αυτό, ότι είμαστε... Μου άρεσε πάρα πολύ για ότι είστε ειδικοί στην ενίσχυση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Να έχετε δύναμη να πηγαίνετε το καράβι σε τόσο δύσκολους καιρούς. Κύριε Κοπάση. Επίσης. Επίσης, βέβαια. Επίσης. Και εμείς εδώ από το μετερίζει της νέας τηλεόρασης προσπαθούμε όσο μπορούμε πιο πολύ να κρατάμε ψηλά τη σημαία της ενημέρωσης και της τοπικής επιχειρηματικότητας, γιατί αν εκλείψει και αυτό, τότε πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνουμε. Η νόρμα βέβαια είναι να μην υπάρχει τοπική επιχειρηματικότητα, εμείς κόντρα στους καιρούς. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα είμαστε ξανά την ερχόμενη Παρασκευή με ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καλό σας βράδυ.